Σήμερα είναι 5η 21 του μηνός. Δίνω μάθημα 3 η ώρα. Η ώρα είναι 10 παρα 10. Έχω κάποιες δουλειές να κάνω εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα πάω να τις κάνω γρήγορα. Και θα ξεκινήσω για Καστοριά να πάω πρώτα στο ξενοδοχείο, να πιάσω το δωμάτιο 1 η ώρα, να ξεκουραστώ και κατά τις 3 θα ανέβω στην Καστοριά πάλι, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο, να δώσω το μάθημά μου. Λοιπόν, επειδή έχω πράγματα πολλά μαζί μου να πάρω, δεν θέλω να σας τρέχω και εσάς μαζί μου, μην έχω και την κάμερα στο χέρι. Οπότε σε ένα δευτερόλεπτο, μόλις κάνω ένα θα με δείτε μες στο αμάξι. Εντάξει, δείτε. Οπ, μες στο αμάξι ο Τζόνι. Είδατε μάγκες. Έτσι λοιπόν, τώρα ξεκινάω εγώ το ταξίδι μου. Έκανα τις δουλίτσες μου, τώρα είμαι στο αμάξι. Είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Και από εδώ και πέρα ξεκινάμε για Καστοριά. Ελπίζω τώρα να πάνε όλα καλά και να γυρίσουμε όλες μέσα που θα είμαστε εκεί. Τώρα ευχαριστώ. Τι έχει να πει για το Μέση που έχασε ολόκληρο πέναλτι? Θα τον παλουκώσουμε? Έχασε πέναλτι ρε. Τι ως ο Μέση. Σκάτα έχει το παπούτσι του μέσα. Πώς βαράει έτσι? Και εδώ είναι η στροφή που παίρνουμε για να πούμε στην Καστοριά προς τη λίμνη. Θα σας δείξω όλη τη διαδρομή τώρα, ναι. Πάλι στο ταμπλό του αυτοκινήτου δεν την κρατάω, έτσι, γιατί πρέπει να οδηγήσω κιόλας. Οπότε, ξέρετε, είμαστε και στην Ελλάδα, οι δρόμοι είναι τέλειοι, χωρίς κανένα ψεγάδι, δεν υπάρχουν λακκούβες, αυτά που ακούτε και μαθαίνετε και νομίζετε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν. Τα λέμε και αυτά έτσι, να λέμε πάντα την αλήθεια. Ήταν αυτό. Άντε 10 ώρες. Πάμε να κάνουμε λίγο το μισό γύρο. Σταματήσω να φάω εκεί που σταματώ και τρώω. Βλέπει αμάξι, πατάει φρένο. Έλα Χριστή και Παναγία, πάνω σου θα πέσει. Πέσει εσύ πάνω. Πώς το τι κάνει έτσι? Και εδώ όπως πηγαίνουμε και μπαίνουμε στην Καστοριά, στρίβουμε δεξιά εμείς. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έγραφε τόση ώρα. Εγώ μιλούσα και ποτίστα σας έδειχνα τη διαδρομή που πάω να φάω. Περάσαμε το ξενοδοχείο, δεν ξέρω παιδιά, αλήθεια, έχει κλείσει η κάμερα μόνη της. Θα το δω μετά όταν το φτιάχνω. Τέλος πάντων, τώρα βλέπω ότι γράφει. Πριν δεν το κοίταξα αν γράφει, να πω την αλήθεια, μπορεί και να μην έγραφε. Σε μια φάση κοιτάζω την κάμερα να δω τι γράφει και βλέπω μαύρη οθόνη. Λέω, οπ, εδώ είμαστε, δεν σας τρόμαξα. Λέω μάλλον δεν γράφει και μάλλον δεν έγραψε όσα είπα. Θα πάω να φάω λίγο στη λίμνη γιατί όπως σας έχω πει πεθαίνω για τη θέα και εκείνο το παγκάκι εκεί πέρα την περιοχή να κάθομαι και να τρώω. Αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά αφού θα φάω, τότε θα πάω στο ξενοδοχείο να καθίσω κανένα 2 ωράκι και 2,5 ώρα δεν θα πάρω την κάμερα, θα πάω στη σχολή να δώσω το μάθημα και θα γυρίσω πάλι πίσω στο ξενοδοχείο να δω τους αγώνες.
Εδώ θα σας αφήσω. Έβαλα και το χειροφρενάκι μου, βγάζω και τη ζωνούλα μου. Θα σας αφήσω όπως είπα για να φάω. Καλή μου όρεξη. Γεια σας και πάλι. Έχω ξεκινήσει πάλι τη βολτούλα μου. Οπ, κάμερα είναι ζωντανή, παιδιά. Κάμερα είναι ζωντανή, αλήθεια σας το λέω. Παίρνει μόνο τις προβολίες. Φεύγει, έρχεται, φεύγει, έρχεται. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω τι θα κάνω. Με το ένα χέρι κρατώ την κάμερα. Με το ίδιο χέρι οδηγώ. Με το δεξί βγάζω τη ζελατίνα, τη βάλουμε πάνω στο ταμπλό. Αλλά δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, ό,τι να είναι. Πω πω, φύλλα βλάστηση. Να τη βάλουμε εκεί και ας ξανατοποθετήσω. Ελπίζω τώρα να μην πάτε πουθενά. Να καθίσετε εκεί μπροστά στο αμάξι και να δείτε τη διαδρομούλα την ωραία. Θα σας αφήσω το απολαύσετε, τι θέλετε. Θα σας βάλω μουσική. Έλα DJ, βάλτε τους μουσική, εγώ δεν ξαναμιλήσω. Πάμε. Σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει άγριο τα γιάρι, να'ρθεις και με να δίνεις αυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο γύρος της λίμνης της Καστοριάς, από τη μεριά της πόλης. Εδώ θα σας αφήσω, δεν θα σας πάω μέσα στην Καστοριά. Θα τα πούμε στο ξενοδοχείο, εντάξει, άντε. Γεια! Γεια! Άι στο διάλο κι εσύ! Μπροπ Μαλή. Hello, NG1 here. Δεν το έκανα στην αρχή του βίντεο, έτσι, το κάνω τώρα, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο, με βάλαν στο δεύτερο όροφο, έχει αλλάξει αυτό, θυμάστε, με πέφτει κάτι αγγελάκια νομίζω πριν, στο προηγούμενο. Εδώ είναι το κρεβάτι, πάλι διπλό, από εκεί είναι το γραφιάκι, έτσι, με τον καθρέφτη. Να είμαι κι εγώ, να είμαι κι εγώ. Εδώ είναι το μπάνιο. Βασικά αυτό είναι ίδιο. Οπότε έχει αλλάξει αυτό που ήταν απέναντι από το κρεβάτι. Και φυσικά θα δούμε τη θέα από το δεύτερο όροφο που πρέπει να είναι αλλιώς.
Αυτά λοιπόν ήθελα να πω. Σκοτώθηκαμε. Τώρα θα ξεκουραστώ. Είναι 2 παρατέταρτο. 2 και μισή, δηλαδή σε 3 τέταρτα θα φύγω να πάω να δώσω μάθημα και θα ξαναγυρίσω. Δεν θα σας πάρω μαζί μου. Θα πάω, θα δώσω μάθημα, θα έρθω και μετά το απόγευμα θα πάω σίγουρα να πάρω κάτι να φάω. Φιλάκια τότε. Τα λέμε. Λοιπόν, μάγκες, υπάρχει μία αμύγα μέσα στο δωμάτιο. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, την έχω βαρέσει 100 φορές, δεν έχει πάθει ούτε ζάλι, έτσι. Δεν μπορώ να τη σκοτώσω. Εκεί που κάθομαι ξανά. Τη χάνεις και δεν τη βρίσκεις μετά. Τη βρίσκεις βασικά και μετά τη χάνεις. Έχετε να μου πείτε κανένα κόλπο, πώς να την εξαφανίσω. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Έχει αρχίσει να ψυχαλίζει. Μου πονάει! Α, να σου πω, θα σας δείξω και κάτι άλλο. Αυτό εδώ είναι κρεβάτι διπλό. Νίκο! Ξέρεις εσύ. Νίκο. Είναι το στρώμα μου διπλό. Και μόνη μου καλό περνώ. Εντάξει, να μην χάνω άλλο χρόνο. Μην σας κρατάω τώρα και λέω και βλακίες. Εντάξει, εσείς μπορεί να θέλετε να ακούτε βλακίες. Εγώ σας χαιρετώ. Είμαι έτοιμος εγώ. Έχω ντυθεί. Εσείς? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, αυτά λοιπόν, και εδώ θα πάμε τώρα να πάμε σε ντουιτσάρες και να πάμε να καθίσουμε στο γνωστό μας μέρος. Κάποια μέρα όταν θα γίνω διάσημος εκεί θα σας μαζεύω. Θα κάνουμε meetup εκεί. Κάποια στιγμή, έτσι. Να σας ενημερώσω ότι στο κανάλι μου στο YouTube, δηλαδή εδώ πέρα που είστε, τα άτομα έχουν φτάσει 445. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως όλους όσοι είστε μέλη στο, είστε συνδρομητές στο κανάλι μου. Ευχαριστώ όσους βοηθάνε στο κανάλι, γιατί εντάξει και εγώ δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Αν και τα κάνω τα περισσότερα μόνος μου, καμιά φορά με βοηθάει η γυναίκα μου, η Έλενα. Βοηθάνε οι φίλοι μου, έτσι που έρχονται στα βίντεο και παίζουν για μένα, όχι για μένα, παίζουν μαζί με μένα, έτσι. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, τον Αντώνη, τον Φώτη, ποιος άλλος έχει έρθει, ο Βασίλης, η Μαρία, όλοι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, ξέρετε. Και όσο πιο πολύ έχετε, ακόμα και πολύ σημαντικό θα είναι για μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει ρε Γιάννη, μην κλαις. Ας το βάλουμε εδώ. Και αν μας γράψεις, μας γράψανε. Τι ακάντα, κάτσε σου σκάσω. Λοιπόν, θα σας πάρω μαζί μου. Θα σας κάνω τώρα και τη βόλτα. Κλειδώνουμε τα αμάξι και θα βγάλουμε ένα βίντεο. Thank you.
Να είμαι εδώ και πάλι. Θα πάμε στο γνωστό μέρος για να φάω. Θα σας πω εκεί τι πήρα. Μπορεί να μην σας νοιάζει τι πήρα να φάω, αλλά εγώ θα σας το δείξω. Θα λέμε σε λίγο εκεί. Μόλις κάθεσε ζουπακάκι. Θέλετε να μάθετε τι πήρα να φάω? Δεν σας νοιάζει. Εντάξει, δεν σας λέω. Όχι, θα σας πω. Πήρα μία κοκακόλα να πιω και πήρα γύρω πατάτες κέτσαπ. Το ένα είναι σε ψωμάκι και το άλλο είναι σε πίτα. Και φυσικά, όπως καταλάβατε, είμαι στο κατάλληλο σημείο και να φάω. Ευχαριστώ. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
άλλους, να είμαστε όλοι μια χαρά. Τι λέτε εσείς, συμφωνείτε ή όχι? Οδηγώ και πίνω, πίνω και οδηγώ, γι' αυτό μπαμπά μη τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Οδηγώ και πίνω, πίνω και οδηγώ, γι' αυτό μπαμπά μη τρέχεις, θα τρέχω μόνο εγώ. Πάμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, σας το είπα και πριν, απλώς ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση από εκεί που σας άφησα μέχρι το ξενοδοχείο. Αυτή ήταν η παρένθεση. Μάθημα. Δεν θυμάμαι, δεν σας το είπα. Πέρασα το ένα μάθημα την προηγούμενη Πέμπτη που έδινα τα άλλα μαθήματα στο άλλο το vlog. Την πρώτη μέρα έπεσα δύο μαθήματα. Πέρασα το δύσκολο και δεν πέρασα το εύκολο. Τέλος πάντων, καληνύχτα σας. Αύριο θα τα πούμε το πρωί. Γεια σας, παιδιά. Η ώρα είναι 11.30. Έπρεπε να δίνω μάθημα, ναι. Τώρα φεύγω από το ΤΕΙ, γυρίζω Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε. Πήγα 11 παρά, περιμένω να έρθει η καθηγήτρια, περιμένω να έρθουν μαθητές. Περιμένω, φτάνει 11 η ώρα. Λέω τι γίνεται, μήπως γράφω σε άλλη άποψη. Ψάχνω όλο το ΤΕΙ, βρίσκω τελικά μια κοπέλα που ήρθε για το σεμινάριο ψηφιακών μέσων. Της λέω, για το ψηφιακών μέσων είσαι? Λέει, για το σεμινάριο είμαι. Της λέω, πολύ ωραία. Λέει, εσύ γιατί είσαι? Λέω, ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας για το τάδε μάθημα. Μου λέει, αυτό το δίνει η φίλη μου μία η ώρα. Του λέω, όπα, τι έγινε εδώ πέρα, κάτσε να δω το πρόγραμμα. Κοιτάζω λοιπόν το πρόγραμμα, βλέπω στο πρόγραμμα αλλαγή. Τι έχει γίνει τώρα? Αλλαγή στο πρόγραμμα που λέτε. Έχει σεμινάριο τώρα, όντως. Το μάθημα που ήταν, δεν είναι μία η ώρα τελικά, είναι τρεις. Δηλαδή πρέπει να περιμένω 3 η ώρα τώρα για να δώσω μάθημα. Δηλαδή από τις 11.30 μέχρι τις 3. Επίσης, το μάθημα των Αγγλικών που ήταν να δώσω, ορολογία το 1, που ήταν εύκολο και θα το περνούσα σίγουρα, μεταφέρθηκε για την άλλη Παρασκευή. Οπότε, την άλλη Παρασκευή εγώ έχω άδεια, θα είμαι διακοπές, δεν θα δώσω κανένα μάθημα. Και τώρα, όπως σας είπα, γυρίζω Θεσσαλονίκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει να μου αλλάζουν το πρόγραμμα. Όταν έχω κανονίσει ένα πρόγραμμα, εγώ έχω κανονίσει ένα πρόγραμμα. Εντάξει, όταν μου το αλλάζει αυτό το πρόγραμμα, κάτι που τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Θέλω να λειτουργώ με πρόγραμμα. Να κανονίζω τις δουλειές μου, να ξέρω αυτό εκείνη την ώρα, αυτό εκείνη την ώρα, αυτό εκείνη την ώρα. Θέλω να τα κανονίζω πιο πριν. Δεν είμαι της τελευταίας στιγμής. Και επειδή βαριέμαι το να κάθομαι να περιμένω 3,5 ώρες για να δώσω ένα μάθημα, παίρνω το αμάξι μου, γυρίζω Σαλονίκη. Παίρνω το αμάξι μου, γυρίζω Σαλονίκη. Καταλάβατε? Αυτά λοιπόν. Οπότε δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Θα φάω σπίτι μου λογικά. Ναι, είναι 11.30, 12 παρά 20. Οπότε, αριβεντέρτσι Καστοριά, Σαλονίκη σου έρχομαι. Καλή επιστροφή να έχουμε, βρε. Καλή επιστροφή.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας. Στο μικρόφωνο η κυρία Καβουγιάρη. Με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, η ελληνική οικονομία περνά σε μια νέα εποχή. Η επόμενη μέρα της συμφωνίας που υιοθέτησαν οι υπουργοί. Porfitoni ed edorata. Italica? Ne mendoj për të gjithë familje, sepse ne jemi pjesë e familjes suaj. Suaj? Euromarket. Euromarket. Lerie suaj. Suaj, suaj, suaj. Η ώρα είναι 12. Σας ακούω. Δεν είναι απλώς μια απάντηση στο τηλέφωνο. Είναι η απάντηση που σε φέρνει πιο κοντά στη λύση του μη εξυπηρετούμενου δανείου σου. Κάλεσέ μας. Νάτα Πενταγράμ. Ράδιο Κόρσα. Τε δανόν πικ πες βεμα. Νιέτε εντερτούαρ μπι ταλέντιν, σουξέσετ. Το θέμα εκ του παθένα μπι καριέρα να τύρε και ήταν γιόρ με μουζίκ. Κόρσα Ρέντιο. Ντικίμε και καν πάτουρ νο κο, σοκερί, δε τεντένσεν μουζικόρε. Ράδιο Κόρσα. Νάτα Πενταγράμ. Φαίνεται πως ήταν ευρύς. Πώς ακριβώς ήταν αυτή η σύντροφη του Ρίγα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Ίσως τα αρχεία της Αυστριακής πρωτεύουσας, που τα τελευταία χρόνια ερευνούνται συστηματικά, μας αποκαλύψουν και άλλα πρόσωπα. Πάντως είναι βέβαιο πως σε κάθε φιλική συγκέντρωση, στα σπίτια και εργαστήρια ομογενών, στα καφενεία και αλλού, κυριαρχούσε ένα ρίγος μυσταγωγίας και αυτόλεπτα μεγάλος όρκος. Πρώτη διανομή των επαναστατικών προκηρύξεων του Ρίγα ήταν ο Παναγιώτης Εμμανουήλ από την Καστοριά και μισός ετεστενός, όπως είπαμε, και ο έμπορος Θεοχάρης του Ρούντζας από τη Σιάτιστα. Ο Τουρούντζας, ταξιδεύοντας με το πρόσχημα των εμπορικών του υποθέσεων ανάμεσα στη Βουδαπέστη, Βιέννη και Σεμλίνου, μοίραζε το Θούριο και τις επαναστατικές προκηρύξεις στους συμπατριώτες του, και σε λίγο αυτά είχαν διαδοθεί ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές παροικίες. Ο Τουρούντζας διατηρούσε κύκλο φίλων και εμπορικών συνεργατών στο Σεμλίνιο, το τελευταίο αυστριακό κέντρο στο Ντούναβι, πριν από τα Οθωμανικά σύνορα. Ο αδερφός του Γεώργιος ζούσε εκεί, όπως και ένας αριθμός εμπόρων, τον οποίο τα ονόματα έγιναν γνωστά στις αυστριακές αρχές. Ο καθηγητής Ιωάννης Παπαδεριανός, στη μονογραφία του,
Η οπαδή του Ρίγα Βελεστιλή στο Σεμλίνο. Α, ο Ρίγα Βελεστιλή, στο Σεμλίνο. Υποστηρίζει ότι σύμφωνα με στοιχεία κατά πάντα αξιόπιστα, αδελφό του Θεοχάρη του Ρούντζε πρέπει να ήταν ο περίφημο δάσκαλο του Σεμλίνο, Ιωάννη του Ρούντζε. Γιο και αυτό του Γεωργίου. Γιο του Γεωργίου. Και όχι ο ονομαζόμενο Γεώργιο του Νικόλα. Που έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα του Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης, σκουλίκι. Αν και δεν αποκλείεται παντελώς, είναι σπάνιο το φαινόμενο πατέρας και γιος να έχουν το ίδιο όνομα. Σπάνιο, ε. Γράφει μάλιστα χαρακτηριστικά. Εμένα πώς ήταν ο γιος. Τον ισχυρισμό μας έρχεται να ενισχύσει ένα ακόμη ιστορικό τεκμήριο, ναι, που χρονολογείται στα 1780. Ναι. Πρόκειται για τον κατάλογο συνδρομητών, συνδρομητών που υπάρχει στο έργο Απολογία του Ιωσήπου Ιωδακος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, ο παππούς των δύο αδελφών ονομαζόταν Ιωάννης. Το όνομα ακριβώς αυτό αυτιά, πιστεύουμε ότι πρέπει, όπως επικρατεί η συνήθεια, να πήρε ο δάσκαλος και αδελφός του Θεοχάρη του Ρούντζα στο Σεμλίνο, ο Ιωάννης του Ρούντζας. Ναι, αυτό. Και από την άλλη οι φωτιές που ανάβουν παραμονή της γιορτής και δίνουν προσωνυμίες στον Αηγιάννη. Φανιστής και ριζικάνης. Ολομπαδιάρης. Αλλά και ριγανάς. Ριγανάς. Εκείνη την ημέρα μαζεύα ρίγανη. Ρίγανη. Η αγιανιώτικη ρίγανη έπρεπε να μαζευτεί πρωί-πρωί πριν την ανατολή του ηλίου. Έτσι. Για να έχει μαγική δύναμη. Με τροσούλα. Τη χρησιμοποιούσαν και για τη διατήρηση των τροφίμων. Έτσι προέκυψε και η φράση Βαλτουρίδη. Λέμε μεταφορικά όταν μία δουλειά αρχίζει να στραβώνει. Οι φωτιές που ανάβουν την παραμονή της γιορτής των γενεθλίων του Αγίου Ιωάννη πιστεύουν ότι έχουν δύναμη καταρκτική και καταρκτική! Αίμα θα σε πάει, αίμα! Οι οποίοι έλεγαν καταρκτική! Αγία μου Ιωάννη μου, πέτρα στο κεφάλι μου, σίδερο στα πόδια μου και δροσιά στο σώμα μου. Σε κάποια μέρη φιλούσαν τη στάχτη από τις φωτιές του Αηγιάννη και τη χρησιμοποιούσαν σαν φάρμακο για το φόβο, διαλυμένη στο νερό. Τις φωτιές τις έλεγαν και τις λένε και μπουμπούνες. Μπουμπούνες! Μπουμπούνα! Αν πηδούσαν τρεις φορές, τρεις φορές έφευγαν οι ψήλοι και οι κοργοί. Και τα τσιμπούρια. Όξο, ψήλοι και κοργοί, μέσα ήλιος και χαρά. Έκανε αυτό καθώς πηδούσαν. Πηδούσαν. Βέβαια, στο όνομα των ψήλων και των κοριών που ταλαιπωρούσαν παλιότερα τους ανθρώπους, συμπεριλάμβαναν και τις επιδημικές αρρώστιες που μάστησαν τον λαό. Τα αίτημα του αγιανιού του λιοτροπιού, γιατί το θερινό ηλιοστάσιο το λέμε και λιοτρόπι, μορφοποιούν τη δύναμη του ήλιου. Με τα αίτημα του κλείδων και της σκιομαντίας, κλιμαντικές πρακτικές, προσπαθούσαν να διαβάσουν το μέλλον. Η σκιομαντία είναι μια πράξη μαγική. Μόλις σκάσει ο ήλιος το πρωί, οι άνθρωποι παρατηρούν τη σκιά τους. Αν είσαι χωρίς κεφάλι, είναι κακός ήλιος. Αν ανήπαντροι
ή τη σκιά της με δύο κεφάλια, θα παντρευτεί. Και αν είναι παντρεμένη, θα κάνει λέει παιδί. Με δύο κεφάλια. Αναμνήσεις από τις φωτιές του Αϊγιάννη ξυπνούν για τη συνέχεια η στίχη του Μάνου Ελευθερία. Ίσως τα πήγαινε μπροστά με τον Δημήτρη Μητροπάνου στη μουσική Τίνου Μούτση. Τι λέει. Είναι υπερτιμημένοι οι παίκτες που παίζουν γύρω του τουλάχιστον όταν παίζουν στο εθνικό του συγκρότημα ή, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι κινούνται σαν δορυφόροι γύρω από τον ήλιο, τον Μέση, δεν τους αφήνουν να πάρουν πρωτοβουλίες και να παίζουν, να παίζουν. Θα σας πω μια ιστορία για τον Χιμούσε. Έχει κάνει λάθη και ο Σαμπάολη, τον οποίο περιποιείται όντως σήμερα ο τύπος στην Αργεντινή. Υπήρξε και αυτή η γκάφα του Καμπαγέρο, ένα παιδαριώδες ακόμα λάθος που είδαμε από τερματοφύλακα το τελευταίο καιρό, τερματοφύλακα πολύ υψηλού επίπεδου. Και δεν θέλει πολύ. Θα ξεκινήσουν όλες τις μπάλες. Πραγματικά φοβερή ομάδα, ιδίως μεσοκριτικά. Και νομίζω ότι με αυτή τους την εμφάνιση. Ακούστε τον Scream σε ολόκληρο τον πλανήτη. www.scream1063.com. Welcome to the real world. It's nice to have you here. Ακολουθήστε τον Scream στο ίντερνετ. www.scream1063.com. Στο Facebook αλλά και στο Twitter. Scream 106.3. Ακούγεται παντού.
corazón espinal. Σημαίνει να είσαι στην Ελλάδα, να ακούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αυτό γουστάρω, να πηγαίνεις διακοπές και να ακούς τα πάντα σου. Από τα παράσιτά σου, από τα μαγκικά σου, από τα ξένα σου, από τα ελληνικά σου, τα ωραία, από τα όλα σου, όλα σου, όλα σου. Αυτό. Λοιπόν, σ' αφήνω, είμαι κοντά στη Βέρεια, στα τούνελ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το κομμάτι, θα το ξανακάνω και άλλη φορά. Μ' αρέσει έτσι όταν κάνω εκδρομές να βάζω ραδιόφωνο και να ακούω τι παίζουν διάφοροι ελληνικοί σταθμοί. Οπότε, φιλούθηκε.